ζήτησα από τον. Από έναν ειδικό, τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη, να μας βοηθήσει να τη διαβάσουμε σωστά. Καλημέρα, κύριε Καρτάλη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, αν διαβάσει κανείς αυτή την έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, την έχει και η καθημερινή στην τρίτη σελίδα, είναι. Τι να πω, ανησυχεί όντως. Διότι αυτό είναι το παράδοξο, ότι ενώ η Ευρώπη είναι η περιοχή του κόσμου που έχει πάρει τα περισσότερα και τα πιο έντονα μέτρα για την κλιματική κρίση, παραμένει εκείνη που απειλείται περισσότερο, και ιδίως εμείς, ο Νότος. Ναι, έτσι είναι. Αυτό συναρτάται με τις ειδικότερες συνθήκες της κλιματικής λειτουργίας και δεν συναρτάται με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από την Ευρώπη. Άλλωστε, η Ευρώπη έχει καταφέρει πια και είναι στο 7% των παγκόσμιων εκπομπών. Οι κύριοι συμμετέχοντες στις εκπομπές είναι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία και μια συστοιχεία μικρότερων χωρών, αλλά μεγάλων χωρών εννοώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, ό,τι και να κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, θα υποστούμε τις συνέπειες, διότι δεν το κάνουν στην Κίνα, στην Ινδία, στη Βραζιλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, με άλλα λόγια, οπουδήποτε και να παράγεται αυτή η χημική ένωση του διοξείδιου του άνθρακα, οι επιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν και σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη. Γι' αυτό έχει και μεγάλη σημασία η διεθνής κοινότητα να πάρει συνολικά κάθετα και οριζόντια μέτρα. Και γι' αυτόν τον λόγο, πολλοί από εμάς ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί με τις πανηγυρικές δηλώσεις που προέκυψαν μετά τη σύνοδο στο Ντουμπάι, ότι το πρόβλημα μπήκε σε μια σειρά, ότι αναφέρθηκε ποιος είναι ο κακός της υποθέσεως. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά από τη στιγμή που δεν λαμβάνονται μέτρα για να μειωθούν ουσιαστικά οι εκπομπές, το πρόβλημα θα συνεχίσει να παραμένει και θα βαθύνει. Και θα βαθύνει και σε περιοχές που έχουν επισήμως πια ανακοινωθεί ότι είναι κλιματικά hot spot, όπως είναι και η Μεσόγειος. Δηλαδή, μια περιοχή που αποδεδειγμένα πλέον, όχι με κλιματικά μοντέλα για το μέλλον, αλλά με ανάλυση των προηγούμενων δεκαετιών, δείχνει ότι όλες οι κλιματικές παράμετροι εμφανίζουν μια ισχυρή αυξητική τάση ή μειωτική, αν πρόκειται για την βροχόπτωση. Δηλαδή, πραγματική εικόνα. Άρα λοιπόν η Ευρώπη έχει κάθε λόγο και η Ελλάδα μαζί, που η Ελλάδα συμβάλλει μόλις με το 0,3%, έχει κάθε λόγο να πιέζει διεθνώς ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα από την παγκόσμια κοινότητα. Αλλιώς το επόμενο που πρέπει να κάνουμε και το οποίο θα πρέπει να κάνουμε με πολύ μεγάλη αν θέλετε, επιμονή είναι να προσαρμοστούμε, να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα. Όταν έχεις ένα πρόβλημα που δεν λύνεται, προσπαθεί να βρει με ποιου τρόπου θα γίνει πιο ανθεκτικός. Γιατί και επιπόλαια να διαβάσει κανείς την έκθεση, όταν διαβάζει ότι οι καύσονες πια θα είναι το χαρακτηριστικό των καλοκαιριών μας, οι μεγάλες πυρκαγιές, οι μεγάλες πλημμύρες. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υποδομές θα δοκιμαστούν. Άρα, αν θέλουμε να επιβιώσουμε, πρέπει να τις αλλάξουμε. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς και στη δική μας και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και άλλες ερευνητικές ομάδες εδώ και καιρό λέμε αυτό που έβγαλε και η έκθεση, ότι και οι καύσονες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και οι ακραίες συνθήκες στην θερμοκρασία της θάλασσας επιδεινώνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια και το δείχνουν και τα κλιματικά μοντέλα των επόμενων δεκαετιών. Θέλω να πω ότι η έκθεση κάνει μια πολύ σε βάθος δουλειά, γιατί προσπαθεί να το συνδέσει και με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης πολλές φορές. Ναι. Και έτσι είναι αυτό που δημιουργεί και τη δυναμική για να λυθεί το πρόβλημα. Ναι, γιατί δίνει το κίνητρο. Θα σας το ρωτούσα, γιατί μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, μια εφημερίδα όπως είναι η Financial Times, που είναι μια οικονομική εφημερίδα, εν πάση περιπτώσει, και απευθύνεται στους οικονομικά δρόντες παράγοντες της διεθνούς ζωής. Αυτό προτάσει. Λέει ότι από την έκθεση αυτή διαβάζει ότι υπάρχει κίνδυνος ενός μεγάλου συστημικού οικονομικού σοκ τα επόμενα χρόνια, δηλαδή να καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία λόγω της κλιματικής κρίσης. Αυτό μπορεί και να κινητοποιήσει κάπως. Όντως, γιατί εδώ είναι ένα πολυπαραμετρικό πάλι ζήτημα. Από τη μία μεριά, σκεφτείτε κάποιος που έχει. Σκεφτείτε ένα σύστημα τραπεζικό, το οποίο έχει δώσει μια σειρά από δάνεια ή επενδύσεις, οι οποίες έχουν βάθος 30-40 ετών. Και οι επενδύσεις αυτές στο βάθος αυτής της 30ετίας-40ετίας επόμενης υπόκειται σοβαρή ζημία λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί μια νέα υποχρέωση για να έχεις ένα climate stress, ένα stress για τις επενδύσεις που κάνεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, που μπορεί να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. Ή οι αποζημιώσεις που δίνονται, ή τα μέτρα αποκατάστασης ζημιών. Δέστε περίπου το παράδειγμα της Θεσσαλίας. Ναι. Ο κόστος αποκατάστασης είναι εξαιρετικά υψηλό, ιδιαίτερα για μια χώρα που έχει δημοσιονομικά προβλήματα. Και επιπροσθέτως, και αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, ότι κάποιες παραγωγικές διαδικασίες και τομείς μπορούν να χάσουν τη δυναμική της. Ο αγροτικός τομέας, για παράδειγμα, ή ο τουρισμός, γιατί είναι πάρα πολύ θερμή μια περιοχή, πλήττεται συνεχώς από ακραία φαινόμενα. Άρα λοιπόν, αυτό που γράφει και η έκθεση και αναπαρία για μένα είναι, αν θέλετε, φανερό πολύ έντονο τρόπο το Financial Times, είναι μια πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για απλώς ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Είναι ένα πρόβλημα που είναι ενεργειακό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Αν το προσεγγίσει κάποιος απλώς να δει πόσο η θερμοκρασία θα αυξηθεί και αγνοήσει τις υπόλοιπες παραμέτρους, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να φτιάξει ένα σχέδιο που θα μπορέσει να προστατεύσει
τον παραγωγικό τομέα, την κοινωνία και την οικονομία από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Επειδή αναφερθήκατε στη Θεσσαλία και είναι θέμα των ημερών, γιατί παρουσιάστηκε αυτή η έκθεση των Ολλανδών, παρουσιάστηκε μια έκθεση περιφέρειας, έγινε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Συζητάμε για τις αποζημιώσεις, πότε θα δοθούν, πού θα δοθούν. Ενώ στο φως αυτής της έκθεσης που συζητάμε σήμερα, θα έπρεπε να σκεφτούμε πώς θα παράγει η Θεσσαλία από εδώ και πέρα, στις επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Πώς και τι θα παράγει και με ποιες προϋποθέσεις θα προστατευτεί αυτό που παράγεται. Το πρώτο είναι πώς θα παράγει, σημαίνει ποιες διαδικασίες θα δρομολογηθούν και πώς θα φύγουν τα νερά και πώς θα απελευθερωθεί ο χώρος. Και το δεύτερο είναι τι παράγει, αν χρειάζεται να διορθώσει τις καλλιέργειες και να μπορέσει να είναι πιο ανθεκτική. Και το τρίτο είναι τις διαδικασίες για να προστατευτεί όλη αυτή η διαδικασία, είναι τι έργα προσαρμογής θα γίνουν. Δηλαδή, ξέρουμε ότι θα έχουμε είτε ακραία ισχυρά φαινόμενα, είτε θα έχουμε μια σταδιακή μείωση της βροχόπτωσης. Αυτά είναι αντιφατικά μεταξύ τους, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να βρεις τους τρόπους με τους οποίους είτε, αν θέλετε, ελέγχεις το νερό το οποίο έρχεται σε μεγάλες ποσότητες, βλέπε Ντάνιλ, ή τροφοδοτείς μια περιοχή που δεν έχει νερό, ή ενισχύεις το νερό σε μια περιοχή που χάνει το νερό από τις βροχοπτώσεις που μειώνονται. Δεν είναι υποχρεωτικά το θέμα για όλη τη Θεσσαλία, μπορεί να είναι και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση έχεις μια κατάσταση η οποία είναι μεικτή και αυτή προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέμε τα σχέδια προσαρμογής, δηλαδή πώς κάνεις μια περιοχή πιο ανθεκτική. Αυτά τα σχέδια δεν φτιάχνονται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε αντέχουν από τη μια χρονιά στην άλλη. Είναι μακροχρόνιος σχεδιασμός και θα έλεγα ότι είναι ίσως από τα καλύτερα παραδείγματα που η κλιματική αλλαγή μπορεί να αλλάξει το σχεδιασμό, τον τρόπο που σχεδιάζει ένα κράτος. Να σχεδιάζει με βάθος χρόνου, να ξεπερνά τους εκλογικούς κύκλους και να έχει επιμονή στην υλοποίηση ενός σχεδίου. Ναι, ναι. Προφανή είναι όλα αυτά. Δεν ξέρω αν πραγματικά τώρα κάνουν και στην πραγματικότητα αυτή τη συζήτηση την κάνουμε. Σας ζήτησα δηλαδή να βοηθήσετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί το να το συζητάμε, δηλαδή το να συνειδητοποιούμε το πρόβλημα, να βοηθάμε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα, είναι προφανώς χρήσιμο, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι και η οικονομική ζωή και η πολιτική ζωή το συνειδητοποιεί εξίσου και υπάρχουν λύσεις να αναζητήσει. Λύσεις υπάρχουν. Δεν θα εξαλειφθεί το πρόβλημα από τη μέρα στην άλλη. Άλλωστε, ακόμα και αν αύριο σταματήσουν όλες οι εκπομπές των ρήγων θερμοκηπίου από όλες τις χώρες με κατά ένα μαγικό τρόπο, θα χρειαστούν τουλάχιστον 50 χρόνια να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Απλώς κάθε χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν χρειάζεται επιμονή στον χρόνο. Και οι λύσεις υπάρχουν και για να προστατεύσεις μια πόλη όταν έχει παραπάνω καύσωνες ή όταν έχεις μια περιοχή που πλημμυρίζει περισσότερο. Αρκεί να εντοπιστούν, να διαφοροποιηθούν χωρικά, να μην πας να εφαρμόσεις την ίδια λύση σε όλα τα σημεία γιατί δεν θα πετύχει το σχέδιο και να εφαρμοστούν με μια, αν θέλετε, επιμονή στον χρόνο. Διαφορετικά θα κυνηγάμε συνέχεια το πρόβλημα θα βαθαίνει και εμείς θα είμαστε μπροστά σε ένα μεγαλύτερη επίπτωση ενός προβλήματος που ξέρουμε ότι υπάρχει, ξέρουμε ότι υπάρχουν λύσεις, αλλά δυστυχώς δεν τις οργανώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και παράλληλα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε αυτές οι λύσεις να προστατεύουν το σύνολο του πλαισίου. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Τα φωτοβολταϊκά είναι απολύτως αναγκαία για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Καθαρή ενέργεια, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτη, αυτά που πρέπει δηλαδή να εξαλειφθούν για να γλιτώσουμε από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη μεριά, το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι μεγάλες φωτοβολταϊκές συστοιχίες πάρκα τοποθετούνται σε περιοχές που είναι γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, δηλαδή σε περιοχές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Μπορεί να μοιάζει με λεπτομέρεια, αλλά δεν μπορεί το ένα μέτρο το καλό να έρχεται να δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγή τροφίμων. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει και το ευρύτερο πλαίσιο που λέγεται ο ευρύτερος σχεδιασμός. Ένα σχεδιασμός δηλαδή που αντιμετωπίζει όλες τις παραμέτρους και δεν επιτρέπει στη μία παράμετρο να επηρεάζει μια άλλη αρνητικά. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα, αλλά είναι και ένα δύσκολο στοίχημα για να είναι. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι και ένα δύσκολο στοίχημα. Ναι. Δεν ξέρω, γιατί αυτό όλο, αυτή η συζήτηση πολλές φορές καταλήγει σε ένα αίσθημα δυναμίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι ακούμε αυτή τη συζήτηση, όλοι οι άνθρωποι παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση, διαβάζουμε τις εκθέσεις των ειδικών, τρομάζουμε, φοβόμαστε, αλλά μένουμε με ένα αίσθημα δυναμίας, ότι και τι να κάνω εγώ. Ο απλός πολίτης, καταρχάς μπορεί να διεκδικήσει φορείς που τον εκπροσωπούν, που ασχολούνται πολύ συστηματικά με αυτό το θέμα, σε εθνική κλίμακα, ευρωπαϊκή, τοπική, περιφερειακή. Την είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί και στις δημοτικές εκλογές. Είχα πει τότε ότι αναρωτιέμαι πόσοι από τους υποψήφιους δημάρχους θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών και κλιματικών καταστροφών στους δήμους τους. Δεν αποτέλεσε στοιχείο της προεκλογικής καμπάνιας. Τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Ας δούμε λοιπόν ποιοι σχηματισμοί είναι πιο συνεπείς σε αυτό το θέμα. Από εκεί πέρα ο πολίτης μπορεί να συμβάλλει στην καθημερινή της ζωής, στρεφόμενος όλο και περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που χρησιμοποιούν την καθαρή ενέργεια, βοηθώντας τις προσπάθειες για να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, χρησιμοποιώντας περισσότερο τα μέσα μεταφοράς, που αυτομάτως αυτό δημιουργεί ένα επόμενο στοιχείο, ότι πρέπει ο κεντρικός και περιφερειακός σχεδιασμός να αναδεικνύει τα μέσα μεταφοράς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ένα πολίτη στην Αθήνα, ας πούμε, να χρησιμοποιεί κάθε μέρα τα μέσα μεταφοράς, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν εξυπηρετείται. Ναι. Άρα θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι ένας καθολικός ανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί μια πόλη, ναι, ή μια χώρα. Αν αυτό δεν το κάνουμε πράξη, θα αντιμετωπίσουμε σε έναν βαθμό όλα αυτά που λέει και η έκθεση και έχουμε πει και εμείς στις δικές μας έρευνες, αλλά δεν θα υπάρχει απάντηση. Όμως, για να μην μείνουμε με την εντύπωση ότι είμαστε αδύναμοι, και η τεχνολογία και η επιστημονική γνώση ξέρουν τις απαντήσεις. Το ζητούμενο είναι να μπουν σε ένα τραπέζι σχεδιασμού και να εφαρμοστούν. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας επιστήμονας, αλλά μπορεί να το κάνει η διοίκηση μιας χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρτάλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.